Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 2 Δεκεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Καθημερινά σφίγγει ο κλοιός των αποκαλύψεων για την κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση πώλησης πολεμικού υλικού στη Σαουδική Αραβία. Η προσπάθεια εκ μέρους του Μαξίμου να κλείσει άρον-άρον το ζήτημα με την κάλυψη του Πάνου Καμένου από τον Αλέξη Τσίπρα και τη διαφαινόμενη ακύρωση της αμαρτωλής συμφωνίας πέφτει στο κενό. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση εμφανίζεται διατεθειμένη να στριμώξει ακόμη περισσότερο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας, αξιοποιώντας τα ντοκουμέντα για να στοιχειοθετήσει το σκάνδαλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία προχωρεί στην κλιμάκωση της επίθεσης της μετά την καταγγελία ότι τα έγγραφα που παρουσίασε στη Βουλή ο Πάνος Καμένος δεν είναι γνήσια, εκτιμώντας ότι η διεύρυνση εις βάθος της υπόθεσης είναι επιβεβλημένη. Η ίδια εκτίμηση υπάρχει και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία θεωρεί πως η κυβέρνηση και προσωπικά Τσίπρας Καμένος αφήνουν σκόπιμα αναπάντητα ερωτήματα, κατηγορώντας παράλληλα το Μαξίμου και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας ότι επιδιώκουν να συσκοτήσουν την κοινή γνώμη με πιέσεις, απειλές και απόκρυψη στοιχείων. Θα φύγουμε τώρα από την γενική επικαιρότητα, θα έρθουμε στα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, καλησπέριζοντας στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Και να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την έκτατη συνεδρίαση, ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή για τον τρόπο που χειρίστηκε το επίμαχο έργο επισκευής του κτηρίου Παιδόπολης Αγία Φλόρινα, το οποίο προορίζεται για τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, άσκησε σύσσωμη αντιπολίτευση στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα μας τα παρουσιάσει αναλυτικά, βρέθηκες και στη συνεδρίαση, αλλά φυσικά είχαμε και κάποια ευτράπελα τα οποία σημειώθηκαν στην παράταξη Καρυπίδη, στο συνδυασμό στην προσυνεδρίαση, το οποίο παρουσιάζει σήμερα το kozan.gr. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πριν παρουσιάσουμε αναλυτικά το χθεσινό χρονολόγιο της πολύωρης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είχε πρόβλημα, είχε δυστοκία στο να λάβει μια απόφαση. Η απόφαση θα πάρθει στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να δούμε όμως τι αποκαλύπτει σήμερα η ηλεκτρονική εφημερίδα. Πάρθηκε η απόφαση στο να πάνε όλα ο Σοφάκελος και να πάει στο να συντονιστεί τον κύριο Μιχελάκη. Ναι, δεν πάρθηκε η απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Να δούμε όμως τι αποκαλύπτει σήμερα η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr και πιο συγκεκριμένα η στήλη Χίτρα. Χαμός στη χθεσινή προσυνεδρία της παράταξης του Δωρή Καρυπίδη. Λίγο έλειψε για τα μάτια του Στέφανου Μπύρου να πιαστούν στα χέρια ο Κώστας Ογέρου και ο Παντελής ο Αργυριάδης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της στήλης που αποκαλύπτει το συγκεκριμένο περιστατικό από την χθεσινή προσυνεδρίαση της παράταξης του Δωρή Καρυπίδη, πριν την έναρξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή με παρέμβαση τρίτων, δεν πιάστηκαν στα χέρια ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Κωνσταντίνος Γέρου με τον εκτελεστικό γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Παντελή Αργυριάδη. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Παντελής Αργυριάδης άσκησε σκληρή κρατική στον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινα Στέφανο Μπέρο για τους χειρισμούς του στο επίμαχο και πολυσυζητημένο έργο επισκευή κτηρίου Παιδόπολης Αγία Όλγα στη Φλόρινα. Σε κάποια στιγμή η κριτική του έγινε περισσότερο αιχμηρή από ό,τι έπρεπε, όπως φάνηκε, με αποτέλεσμα την παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας του κύριου Γέρου, ο οποίος υπερασπιζόμενος στον Στέφανο Μπύρο, αντάλλαξε κάποια γαλλικά με τον Παντελή Αργυριάδη. Οι τόνοι ανέβηκαν σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα οι δύο να κινηθούν ο ένας προς το μέρος του άλλου με άγριες διαθέσεις. Ευτυχώς, με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που μπήκαν στη μέση, αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Να πω εδώ ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι στη θέση μπήκε και τους χώρισε ο κύριος ο Δασκαλόπουλος εκ Γρεβενών. Αυτό είναι αυτό που μας παρουσιάζει ως αποκλειστικό η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, τι ακριβώς συνέβη στη διάρκεια της προσυνεδρίας, δηλαδή πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα, θα δούμε και εδώ σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει μεγάλο ρεπορτάζ όσον αφορά από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να πεις έτσι κάποιο παρασκήνιο, τι είχε χθες, για να πούμε ότι αυτό που αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να επισκεφθούν οι διαδικασίες για την άμεση δημοπράτηση του έργου. Αυτό παρουσιάζεται στο kozan.gr. Του κτηρίου Αγία Όλγα με ευθύνη των υπηρεσιών της περιφέρειας και να αποσταλεί ο πλήρης φάκελος και ό,τι άλλο προκύψει στο συντονιστή της αποκεντρωμένης, τον κύριο Μιχελάκη, ώστε να αποφασίσει τις διατάξεις που προβλέπονται για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Μένει να δούμε ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις. Δεν ξέρω, αυτό όμως βρέθηκε εκεί. Από την πρώτη στιγμή. Έπρεπε να γίνει. Αυτοί που ήταν, που θα έπρεπε να ήταν υπεύθυνοι για το έργο, έπρεπε να ήταν οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι τεχνικές υπηρεσίες, και όχι το έργο να είχε ανατεθεί στο φορέα, ο οποίος είναι ο σύνδεσμος ελληνικών γραμμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε εδώ ότι η χθεσινή πολύωρη συνεδρίαση είχε πολλές κόντρες. Πολιτικές κόντρες, με αφορμή βέβαια το ένα και μοναδικό θέμα, το οποίο αφορούσε στην
συλλογή υπογραφών που ζήτησε η αντιπολίτευση να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε λοιπόν την παρέμβαση του κυρίου Δαγκή, ο οποίος πραγματικά τόνισε ότι έπρεπε να κινηθεί σε ένα επίπεδο καθαρά νομικό, έπρεπε να διασφαλιστεί η παρουσία και η λειτουργία των θεσμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήρθε η κυρία Ζεμπιλιάδου και ο κύριος Βόσδου, οι οποίοι ήταν οι κύριοι αγορητές στην χθεσινή διαδικασία, οι οποίοι τόνισαν και έδωσαν έμφαση, ιδιαίτερη έμφαση, στο ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα. Πρέπει να τηρηθεί με το γράμμα αυτό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εμείς να αναθέτουμε σε τρίτους, καλή ώρα πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να φέρουν σε πέρας ένα τόσο σημαντικό έργο, στο οποίο δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία αλλά ούτε και τη δυνατότητα, λόγω του ότι δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως είναι αναμενόμενο. Και το Πανεπιστήμιο δεν έχει τεχνική υπηρεσία. Από την πλευρά τώρα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Τουρλιδάκης, βγάζοντας κραυγές αγωνίες ότι θα πρέπει το έργο οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχουν εχθριακά προβλήματα και πολλά ακόμη, πραγματικά ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι πρέπει αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Σε κάποια στιγμή, βέβαια, αφού τελείωσε και ολοκλήρωσε την παρέμβασή του, την τοποθέτησή του, είπε ότι το Πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους εσάς, όχι σε μένα. Εγώ είμαι προσωρινός, θα έρθω και θα φύγω. Μα είναι φυσιολογικό, κύριε Τουρλιδάκη. Το Πανεπιστήμιο ανήκει στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν ανήκει σε εσάς. Εσείς είστε ο πρίτανης, ο οποίος τιμάται με την παρουσία σας τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και από εσάς περιμένουμε και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Πάντως, είδαμε σκληρή επίθεση της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου στον Στέφανο Πύρο, ο οποίος ζήτησε την παρέτηση. Κυρία Ζεμπιλιάδου, την παρέτηση. Θα το πούμε αυτό. Να πούμε ότι προσπάθησε να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τις συχνές διακοπές που επιχειρούσε τόσο στην κυρία Ζεμπιλιάδου όσο και στον κύριο Βόσλου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Φώτης Κεχαγιάς. Όταν πραγματικά συνεδριάζεις και έχεις ένα και μοναδικό θέμα, οφείλεις να είσαι ελαστικός. Τελικά, πραγματικά υπήρξε από την πλευρά του μια μεγάλη ανοχή και μια μεγάλη ελαστικότητα. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Ο καθένας μπόρεσε και τοποθετήθηκε κάνοντας και υπέρβαση. Πάντως, αν έβλεπες. Εσύ ήσουν εκεί, αλλά όταν βλέπεις από τη web κάμερα που μεταδίδει το live η περιφέρεια, εγώ έβλεπα το περιφερειακό, ότι έβλεπα τον κύριο Καρυπίδη να λέει τον κύριο Κεχαγιά, αφήστε να ολοκληρώσει. Το είπε αυτό. Και καλά έκανε ο κύριος Καρυπίδης. Το είπε αυτό. Σε κάποια στιγμή ο κύριος Κεχαγιάς διαπίστωσε ότι πραγματικά έτσι πρέπει να κάνει, να είναι πολύ ελαστικός, γιατί είναι ένα και μοναδικό θέμα και δεν μπορεί να τηρεί πολύ σκληρά αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του. Και δεν ξέρω αν προβλέπονται και όλα αυτά, με δεδομένο το ότι όταν συζητάς ένα θέμα είναι πολύ φυσιολογικό να είσαι ελαστικός, γιατί αυτό σημαίνει και δημοκρατία. Ο διάλογος είναι κύριο συστατικό και χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Όταν δεν υπάρχει διάλογος και αντίλογος, δεν υπάρχει δημοκρατία. Σε αυτή τη διαδικασία ήρθε η κυρία Ζεμπιλιάδου, η οποία στη διάρκεια της τοποθέτησής της διζήτησε να παραιτηθεί ο πρόεδρος. Να παραιτηθεί το Περιφερειακό Σύμβουλο ο Σάββατος Απαλίδης, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, ήταν ένας εκ των τεσσάρων ανάδοχων του έργου. Όπως επίσης ζήτησε να παραιτηθεί και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, ο Στέφανος Ομπύρος. Αυτά ήταν τα δύο τρανταχτά θέματα, τα οποία βέβαια δημιουργήσαν και μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα και στον κύριο Ομπύρο αλλά και στον κύριο Σαπαλίδη. Ο κύριος Σαπαλίδης, βέβαια, στην τοποθέτησή του είπε ότι αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, εγώ θα παραιτηθώ. Αυτό είναι προς τιμή του, γιατί αναγνώρισε ότι αν υφίσταται κόλλημα και ζήτημα, θα πρέπει να παραιτηθεί. Όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Βόσλου, απευθυνόμενος στον κύριο Σαπαλίδη, του είπε ότι κύριε Σαπαλίδη, πρέπει να γνωρίζατε εκ των προτέρων ποια είναι τα ασυμβίβαστα και ποια είναι τα κολλήματα. Άρα, λοιπόν, δεν νοείται να κάνετε τέτοια λάθη εσείς και να μπαίνετε σε αυτήν τη διαδικασία. Σαν να του έλεγε ότι κακώς παρευρίσκεσαι σήμερα εδώ και έπρεπε ήδη να είχε παραιτηθεί. Αυτό είναι, ας πούμε, το μήνυμα. Εντάξει, άμα πηγαίναμε έτσι, θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί πάρα πολύ για κάποια θέματα. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα η στάση που είχε ο εκπρόσωπος, ο κύριος Μίρτσος, του Συνδέσμου Ελληνικών Γραμμάτων και τέτοιο. Ο κύριος Μίρτσος συγκεκριμένα είχε μια περίεργη στάση. Δεν θα αναφερθώ, δεν θα καθώσω συνέχεια. Γιατί έχουμε και το ρεπορτάζ και αναλυτικό. Όσοι είχαν πραγματικά την τύχη να. Και την αντοχή να καθίσουν σε αυτήν την πολύ αίρη συνεδρίαση. Εγώ δεν κάθισα μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος κάθισα περίπου για ένα τρίωρο. Μετά έφυγα, αποχώρησα. Είχαν τύχει να καταλάβανε βέβαια ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρείς για χρήση ένα κτίριο και ξαφνικά να έρχεσαι, ενώ έχεις δηλώσει ότι έχεις προβλήματα όσο αφορά γιατί δεν έχεις τεχνικές υπηρεσίες, να φέρουν σε πέρας αυτήν τη διαδικασία, να παρουσιάζεται από την πλευρά του συλλόγου μια βεβαίωση από μια συνταξιούχο μηχανικό,
η οποία δεν νομιμοποιείται να υπογράψει και ένα χαρτί και να συντάξει μια αιτιολογική έκθεση για συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι συνταξιούχος, έτσι ορίζει η νομοθεσία, και εσύ να το προτάσεις αυτό σαν ένα στοιχείο. Αυτά είναι. Αυτά θα δουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι και θα αποφασίσουν. Είναι λίγη σημασία για τους πολίτες. Αυτό που βγαίνει βέβαια είναι το ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα να επισπευθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες που αφορά τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο κτίριο για να λειτουργήσει επιτέλους η Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλόρινα. Για να κλείσει και κάποια στιγμή. Θα φροντίσουμε, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή έχουμε δυνατότητα να έχουμε τον κύριο Πύρο στο δελτίο ειδήσεων, τον αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, να τα εξηγήσει αναλυτικά. Δεν τον είδαμε χθες να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Απλά μίλησε μέσα από αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας. Στο περιθώριο υπήρχε μια έντονη σκληρία την παράθεση ανάμεσα στον Γιώργο τον Δακή και στον Δωρή Καρυμπίδη, με αφορμή βέβαια την έλευση φυσικού αερίου. Να δώσουμε δύο στίγματα. Ναι. Η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης Σαμαρά για την έλευση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έγινε αρχές του 2013, τόνισε από την πλευρά του Γιώργο Δακή, και το έγγραφο που μας ήρθε από πλευρά Υπουργείου για τα περιβαλλοντικά μέτρα έγινε σε ειδικό περιφερειακό συμβούλιο στην Πτολεμαϊδα στα μέσα Δεκεμβρίου του 2013. Τα πρακτικά, τόνισε ο κ. Δακής, είναι διαθέσιμα για τον καθένα. Ακούσαμε πολλά και περίεργα πράγματα και υπήρξαν άτομα που καταψήφισαν την έγκριση της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλαδή του να έρθει το φυσικό αέριο. Εγκρίναμε λοιπόν τότε κατά πλειοψηφία, τονίζοντας τα θετικά στοιχεία και θέτοντας σαφές όριο και προϋποθέσεις του το τι θέλουμε να γίνει στη Δυτική Μακεδονία. Δύο παροχές στην περιοχή της Πτολεμαϊδας και της Καστοριάς, ανέφερε ο κ. Δακής. Αυτές οι δηλώσεις όμως του κ. Δακή προκάλεσαν την έντονη οργή του κ. Καρυπίδη, ότι με λύπη δεν περίμενε να πει κάτι ο κ. Δακής. Τώρα, ή ο κ. Καρυπίδης δεν γνωρίζει αυτά που έγιναν το 2013, αυτά που λέει ο κ. Δακής, ή κάνει λάθος ο κ. Δακής. Ένας από τους δύο τώρα. Έρχεται δεν εξηγείται. Έρχεται ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, όπως ήταν φυσιολογικό και αναμενόμενο, και δίνει τη δική του απάντηση στα όσα του κατολόγησε ο κ. Δακής. Από πλευράς του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Καρυπίδης, είπε, εκφράζοντας μάλιστα τη θλίψη του για τα όσα δήλωσε ο επικεφαλής της Μίζωνης Αντιπολίτευσης. Το μόνο που έκανε ο κ. Δακής ήταν το να είναι παρόν επί της κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σαν περιφερειάρχης, αλλά και σαν κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στην πολιτική γραμματεία, στη διακρατική συμφωνία που έγινε με τους Αζέρους, όπου αποκλείονταν η έλευση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια. Και μάλιστα του καταλόγησε το γεγονός πως δεν είχε προβλέψει κανένα κονδύλιο στο νέο ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν η απάντηση που δόθηκε από τον κ. Καρυπίδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αντιπαράθεση καλά κρατεί το επόμενο διάστημα, με δεδομένο το ότι στην πρώτη φάση η περιοχή μας είναι εκτός των αγωγών φυσικού αερίου, είναι εκτός των πόλεων που θα περάσει ο αγωγός. Θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε βέβαια το κέρδος και οι δηλώσεις που πρόσφατα έκανε ο Θοδωρής ο Καρυπίδης, ότι η Δυτική Μακεδονία θα είναι ο επόμενος σταθμός, η επόμενη ανακοίνωση που θα αφορά πολύ έλευση του φυσικού αερίου. Τώρα να πάμε στη ΔΕΗ. Με σκληρές κινητοποιήσεις προειδοποιεί τώρα την κυβέρνηση για ΝΟΠ ΔΕΗ όταν έρθει προς ψήφιση στη Βουλή η πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Αυτό τόνισε ο Γιώργος Αδαμίδης. Και να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο για την ΔΕΗ στην Φλόρινα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη συμφωνία στην οποία προέβη επίσημα και με τους εκπροσώπους των δανειστών ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης. Συμφωνήθηκαν τρία πράγματα. Ποιο είναι αυτά? Συμφωνήθηκε να περιβληθούν στο market test οι λιγνητικές μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, η μονάδα της Φλόρινας και η άδεια για κατασκευή δεύτερης μονάδας, δηλαδή μελίτη. Όπως τόνισε ο Υπουργός, θα ισχύσουν μέτρα διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Το market test θα προκυρηθεί άμεσα την ερχόμενη εβδομάδα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί τον Ιούνιο και η πώληση να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Θα επιτραπεί επίσης στη ΔΕΗ η αναβάθμιση των μονάδων του Αμιντέου και δεν έχει εξασφαλιστεί ωστόσο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παράταση της λειτουργίας του. Το δεύτερο είναι στο τομέα του φυσικού αερίου. Συμφωνήθηκε η αποχώρηση της ΔΕΠΑ από τις εταιρείες προμήθεια σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία και ενίσχυση της παρουσίας της στην αντίστοιχη εταιρεία της Αττικής. Το σχέδιο θα τεθεί υπό έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και το τρίτο, επίλυσε συμφωνία επίσης για επιμέρους θέματα όπως η χρέωση προμηθευτή για τις ανανεώσιμες πηγές. Το πλεόνασμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διοχετεύεται κατά προτεραιότητα για τη μείωση της ελαίου χρέωσης έως ότου αντικατασταθεί από άλλους μηχανισμούς της αγοράς. Και οι πληρωμές διαθεσιμότητας ισχύως στους παραγωγούς ενέργειας για τους οποίους θα σταλεί προς έγκριση ο σχετικός μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αντίποδο όλων αυτών έρχεται η παρουσία του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο οποίος δήλωσε ότι οι κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα όταν θα έρθει προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η πώληση των ελληνικών μονάδων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Οι εργαζόμενοι θα βγάλουν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εκτός συστήματος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές
δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε τώρα. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε από το μέτωπο της ΔΕΗ. Ωραία, να πάμε τώρα και στον Σύλλογο Γονέων του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Ήρθε χθες μέλη του Συλλόγου εδώ στην τηλεόραση του ΓΑΣ. Μας έχουν δώσει ένα υπόμνημα με τις αντιδράσεις, όχι στη λειτουργία, γι' αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Δεν αντιδρούν ο Σύλλογος Γονέων το να λειτουργήσει το καλλιτεχνικό σχολείο στην Κοζάνη. Είναι υπέρ, αντιδρούν ότι δεν μπορεί να στεγαστεί το συγκεκριμένο σχολείο στο πρώτο Γενικό Λύκειο όταν δεν χωράνε αυτή τη στιγμή οι ίδιοι μαθητές. Ωραία. Υπάρχει μια επιστολή η οποία έχει αποδέξει τον Υπουργό Έρευνας, Παιδείας και Θρησκευάτων, τον κ. Γαβρόγλου. Η επιστολή έχει σαν θέμα την ίδρυση και λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στην πόλη της Κοζάνης. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης σαφώς και δεν είναι ενάντια στη λειτουργία του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού γυμνάσιου στην πόλη της Κοζάνης. Είναι όμως ενάντια στο να λειτουργήσει αυτό το πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, το οποίο και το τεκμηριώνουν σε ό,τι αφορά την πολυσέλιδη επιστολή, την οποία μας έχουν κοινοποιήσει, αλλά την έχουν κοινοποιήσει και στο σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου γίνεται λόγος ότι το πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης λειτουργεί ως ένα πρότυπο. Τονίζεται στην επιστολή. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την έντονη οργή και αγανάκτησή μας για το γεγονός ότι προτάθηκε η στέγαση του ίδρυση καλλιτεχνικού γυμνασίου με το πρώτο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Κοζάνης. Η αντίδρασή μας αυτή έγκυται στο ότι οι κτηριακές υποδομές του Λυκείου μας, πρότυπες αίθουσες βιβλιοθήκης, γυμναστηρίου αλλά και εργαστηρίων φυσικής χημίας και πληροφορικής, σε θυσιασμό με την 15ετή λειτουργία του, κατόπιν απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων, ως σχολείο εφαρμογής πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το πρώτο λύκειο, Γενικό Λύκειο, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, 15 χρόνια, ως σχολείο πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν έχει προσδιορίσει και έχει ενσωματώσει όλη αυτή τη χημεία επί σειρά ετών. Αυτό έρχεται σήμερα να αντικατασταθεί σύμφωνα με την πρόταση την οποία προέβη η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης, η κυρία Βόντσα Βασιλική, η οποία κατέθεσε πρόταση στην εδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης της 16ης Δεκάτου 2017 για τη στέγαση του υποίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου εντός του κτηρίου του πρώτου Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου Κοζάνης. Ναι, ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι θα πάει το καλλιτεχνικό στο Κλήτος. Τώρα όλα αυτά είναι φυσιολογικό να έχουν δημιουργήσει μια αναταραχή και ζητά από την πλευρά του Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης από τον Υπουργό να παρέμβει άμεσα και να δώσει λύση, που η λύση είναι πολύ απλή. Θα πρέπει η κυρία Βόντσα, αν πραγματικά ισχύουν όλα αυτά που τονίζω στην επιστολή, να κάνει πίσω και να δει την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να έχεις επί σειρά 15 ετών λειτουργία ενός πρότυπου στην εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ένα λύκειο και ξαφνικά να θέλεις σε αυτό πάνω να προσθέσεις και μια άλλη υφιστάμενη δομή, η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει τη λειτουργία του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλα μπορούν να βρεθούν, όλα μπορούν να επιληθούν μέσα από το διάλογο. Δεν είναι θέμα το οποίο αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Να δούμε τώρα πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, πιο συγκεκριμένα με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Ταγί Περδογάν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, που από ό,τι όλα δείχνουν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας νομού Φλωρίνας, ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης, έστειλε μια επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κοτζιά, με θέμα ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης του Ερδογάν στην Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Να πούμε, Δημήτρη, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ζει τα δικά της προβλήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχει εκεί βέβαια μια κρίση ανθρωπισμού, υπάρχει μια μεγάλη κρίση δημοκρατίας και ξαφνικά βλέπουμε ότι η ελληνική πλευρά, ενώ τα γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά, έγινε αποδέχτη τους τελευταίους μήνες, ξαφνικά βλέπουμε ότι τα παραγωνίζει, τα παραμερίζει και καλεί επίσημα τον Ταγί Περδογάν να επιστρέφει τη χώρα. Και δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο ο κ. Ερντογάν να πραγματοποιήσει επίσκεψη και στην Θράκη. Μάλιστα. Τι θα συμβεί? Ο καθένας καταλαβαίνει τι πραγματικά θα συμβεί. Εγώ απορώ ποια είναι αυτά τα περίφημα και τα πολυσπούδαστα ελληνικά μυαλά που με μεγάλη ελαφρότητα καλούν τον Ταγί Περδογάν να επισκεφτεί τη χώρα όταν έχεις πολλά μέτωπα ανοιχτά. Για παράδειγμα, έχεις το Κυπριακό, έχεις την άρνηση του Ταγί Περδογάν να αναγνωρίσει την γενοκτονία των ποντίων, έχεις την άρνηση του Ταγί Περδογάν να αναγνωρίσει επίσης επίσημα το δικαίωμα να ομιλούν τη γλώσσα τους και να ζουν ελεύθερα οι Κούρδοι στην περιοχή όπως τους αρμόζει, και εσύ τον προσκαλείς στη χώρα σου για να δείξεις τι. Ωραία. Ότι πάμε. Δέχεσαι στο εσωτερικό της χώρας σου που γέννησε τον παγκόσμιο πολιτισμό, τη δημοκρατία, έναν δικτάτορα. Αυτό είναι η χημεία σου, αυτό είναι η παιδεία σου. Και να κλείσουμε βέβαια από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την 1η μέχρι και τις 15 του Δεκέμβρη 2017 το σχέδιο προγράμματος τουριστικής προβολής της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καλεί από την πλευρά της
όλους όσους θέλουν να εμπλακούν σε αυτό να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και θέσεις μέσα από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα που λειτουργεί στην επίσημη σελίδα της περιφέρειας. Και όποιος θέλει, καταθέσει τις προτάσεις του και ειδικά οι φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Καλό να πούμε ότι δεν υπάρχει, αυτό. Δεν υπάρχει δυστυχώς σε αυτές τις διαδικασίες μεγάλη συμμετοχή, γιατί οι πολίτες δεν πιστεύουν, δεν πολύ πολύ πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή προσπάθεια που ανοίγει και απλώνει το διάλογο. Και αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα, Θεόφιλε, να σας ευχαριστήσουμε και πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ με τις δηλώσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσον αφορά το θέμα της επισκευής Παιδόπολης Αγίας Όλγας στη Φλόρινα.